έχει ξεσπάσει ένας άλλος. Γιατί ο Σταμάτης Γονίδης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή της Αντελίνας Βαρφακούρη και του Χάρη Βαρφακούρη στον Sky. Mm-hmm. Έκανε κάποια δήλωση για περιβιασμού. Ναι. Μπορούμε να την ακούσουμε τη δήλωση. Να δούμε τι είπε. Να δούμε τι είχε πει, γιατί... Ακριβώς στον τηλεοπτικό σταθμό Sky και στην εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Τόσο σουκουφάμιλ ήτανε. Έτσι ακριβώς. Τι είχε πει ο Γονίδης. Και βγαίνει ο κύριος Γονίδης τώρα και λέει και κατηγορεί την Αντελίνα. Mm-hmm. Για ποιο λόγο, ότι λέει... Απομόνωσε ένα κομμάτι από τη συνέντευξη και δεν ήταν όλα αυτά που είχε πει. Και φάνηκε, λέει, ότι είναι... Φάνηκε με αυτόν τον τρόπο ότι πήγαινε υπέρ των βιαστών και ότι τα πράγματα, άμα δεν θέλει κάποιος να τον βιάσουν, δεν θα τον βιάσουν, και φάνηκε αυτό το πράγμα προς τα έξω. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε τι λέει, για να δούμε τι είπε να ακούσουμε μετά. Τι είχε πει στη συνέντευξη και τι καταγγέλει. Mm-hmm. Παρακαλώ. Έχουμε δει στον χώρο της υποκριτικής συνάδελφοι να καταγγέλνουν συναδέλφους. Βγήκε μια κοπέλα και βγήκαν και άλλες πολλές. Όταν δεν θέλεις ο άλλος να σε βιάσει, υπάρχουν πολλοί τρόποι να το αποφύγεις. Δεν πας στον χώρο του, του ρίνεις ένα χαστούκι, του λες θα πάω στην αστυνομία, του λες θα το πω στον μπαμπά μου. Όταν, επειδή θέλεις να μείνεις σε αυτή τη δουλειά, δέχεσαι όλο αυτό το πρόβλημα, τον εκβιασμό, με συνέπεια να το κουβαλάς όλη σου τη ζωή, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να σηκωθείς να φύγεις. Αυτό είδαμε. Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν και εξοργισμένοι και οι παρουσιαστές με τη συγκεκριμένη δήλωση του κυρίου Γονίδη. Τώρα βγαίνει ο Γονίδης, γιατί άκουσε τα σχολιανά του και ο Γονίδης στο διαδίκτυο από κόσμο. Πολύ, μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Πάρα πολύ. Δεν τρεπόμαστε να λένε εσύ Γονίδη, λες και εσύ κουβέντες, λες για πράγματα. Και τι λέει ο Γονίδης. Ανεβάζει λοιπόν μία ανάρτηση στο Instagram, ναι, και λέει: κάποιοι κακόβουλοι απομονώνουν ένα μέρος μιας ολόκληρης συνέντευξής μου. Ναι. Και ανοίγει παρένθεση και λέει: δεν το κάνουν μόνο σε μένα αυτό. Ναι. Για να αυξήσουν τα νούμερα τηλεθέασης και να εκθέσουν τον κάθε επώνυμο που παίρνουν συνέντευξη. Ενώ υπήρχαν τόσο όμορφα και ωφέλιμα πράγματα σε αυτή την κουβέντα. Αυτό που συνέβη είχε σαν αποτέλεσμα να δεχτώ κάποια άσχημα σχόλια. Αυτή η ανθρωποφαγία της κακής δημοσιογραφίας, ναι, αυτό που με λυπεί είναι ότι η συγκεκριμένη κυρία, μιλώντας φυσικά για την Αντελίνα Βαρθακούρη, ναι, δεν σεβάστηκε τη φιλία και την αλληλοεκτίμηση που έχω με τον πεθερό της. Δεν σπηλώνω τη δική μου υπόσταση, γιατί ο κόσμος ξέρει ποιος είναι ο Σταμάτης. Κάποιοι κακόβουλοι απομονώνουν ένα μέρος... Κάποιοι κακόβουλοι κάνουνε... Απομονώνουν ένα μέρος μιας ολόκληρης συνέντευξής μου. Μάλιστα. Άρα, αναφέρεται ξεκάθαρα κατά της Αντελίνας. Και για ξαναπέσει τι είπε για τη σχέση της, με τον Γιάννη Πάριο. Ναι, λέει, ναι, αυτό που με λυπεί είναι ότι η συγκεκριμένη κυρία, ναι, δεν σεβάστηκε δεν τη φιλία... Δεν σεβάστηκε τη φιλία... Και την αλληλοεκτίμηση, ναι, που έχω με τον πεθερό της. Εννοώντας τον Γιάννη Πάριο. Μάλιστα. Κοίταξε, νομίζω ότι για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους η Αντελίνα και ο Χάρης, θα πρέπει λοιπόν στον επόμενη εκπομπή τους να δούμε τι έγινε λίγο πιο πριν και λίγο πιο μετά σε αυτή τη συνέντευξη. Διότι πράγματι, εάν κρατήσεις απομονωμένο μόνο αυτό το κομμάτι, είναι εξοργιστικό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Έτσι όπως το άκουσα, είναι εξοργιστικό. Αλλά ήταν έτσι όμως τα πράγματα. Ήταν μόνο αυτό το κομμάτι. Εγώ θα πω, δεν θέλω να κάνω το σίγουρο του διαβόλου, το αλλά θα πω για την Αντελίνα και το Χάρη ότι είναι παρουσιαστές της εκπομπής. Δεν έχουν κάνει το μοντάζ τη συνέντευξη οι παρουσιαστές της εκπομπής. Ναι, το πήγανε, την περίμενε. Περίμενε δύο λεπτάκια. Περίμενε δύο λεπτάκια. Περίμενε, Τζίφα. Εντάξει. Πάει και σου λένε, κάνει συνέντευξη του Γονίδη. Τζίφα. Ναι. Πάει ο Τζίβας, κάνει τη συνέντευξη και πας και μοντάρεις το βίντεο. Ναι, ναι. Ωραία. Και παίζει το βίντεο. Και ακούει αυτά που ακούει ο παρουσιαστής και λέει τίνα πράγματα. Φταίει η Αντελίνα εάν εσύ ή κάθε Αντελίνα, εάν εσύ έκανες κολπάκια στο μοντάζ, εάν ισχύει κάτι τέτοιο. Αν ήμουν λοιπόν αλητήριος και έκανα τέτοια, αυτά δεν είναι κολπάκια. Ναι, εάν ισχύουν αυτά. Εάν ισχύουν. Αν ισχύουν. Αν ισχύουν. Είπαμε, όλο το συμπάθειο είπα. Εάν ισχύουν. Αν ισχύουν, αυτός που το έκανε πρέπει να φύγει χτες.
Πόσο δε όταν υπάρχει, όπως λέμε, προσωπική φιλία μεταξύ των δύο ανθρώπων. Και δεν μπορεί να σπηλώνει κανένας έναν τραγουδιστή με μια πορεία 40 χρόνων ακριβώς πάνω σε τόσο ευαίσθητα ζητήματα. Λοιπόν, άρα σε αυτό το κομμάτι έχεις δίκιο, Φίλιππε. Ναι, είμαι μαζί σου. Άρα εδώ τι ακούσαμε, εδώ ακούσαμε το Σταμάτη Γονίδη να λέει ξανά τι. Να λέει τι, κυρία Λούρο, στο βίντεο. Αυτό που ακούσαμε στο βίντεο. Ναι. Είναι να λέει ο Σταμάτης Γονίδης ότι όταν δεν θες κάποιος να σε βιάσει... Εάν δεν θες κάποιος να σε βιάσει... Δεν πας στο χώρο του, ναι, και λες θα πάω στην αστυνομία. Ή φωνάζεις τη μαμά σου. Ή τον μπαμπά σου, ναι. Εγώ αυτό άκουσα. Μάλιστα. Αυτό ακούστηκε πάντως. Το είδαμε, παιδιά, το είδαμε το βίντεο. Θα το ξαναδούμε το βίντεο, το είδαμε. Το είδαμε. Τι να πω.